κύριε Σβανιά, η τοποθέτησή μου σε αυτό το ερώτημα ή σε αυτή την αναζήτηση είναι σαφής. Ήρθα στο νησί να προσφέρω. Είμαι σαμιώτης με 100 χρόνια ρίζα. Είμαι και τουρίστας όπως με λένε, αλλά αποδέχομαι το τίτλο του τουρισμού, αποτελεί τη βιομηχανία, τη βαριά βιομηχανία του νησιού. Αστειεύομαι. Έχω κάνει το καθήκον μου και το κάνω όσο μπορώ καλύτερα με την αντίληψη που έχω και με τους συνεργάτες που διαθέτω, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία. Στην ευρύτερη κοινωνία αναγνωρίζω μια γενναιοδορία συναισθημάτων για τις εποχές που λείπω, γιατί ένας εργαζόμενος, σκληρά δικηγόρος στην Αθήνα, με υποστηρίζει, με καλύπτει, λέει τα καλά λόγια, εκφέρει επιχειρήματα. Άρα καμία καριέρα πολιτική δεν κρίνεται με ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί αν κρυφτεί το εκλογικό αποτέλεσμα, θα σας πω βεβαίως πολύ εύκολα ότι ανέβηκε το ποσοστό της Δημοκρατίας κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, ξεπέρασε το 9% και βεβαίως οι ψήφοι 2.000 επιπλέον έδωσαν μια απάντηση σε αυτούς που έλεγαν διάφορα και τα διάφορα βεβαίως κατέπεσαν. Από την άλλη πλευρά, η προσφορά δεν είναι μόνο, όπως σωστά λέτε, από τη θέση του βουλευτή. Όμως αυτό δεν είναι του παρόντος. Δηλαδή δεν είναι να σας το απαντήσω σήμερα ή να το κρίνω. Είμαι υποχρεωμένος στις δύσκολες αυτές τις στιγμές να μην εγκαταλείψω τη μάχη και να είμαι παρόν στην πρώτη γραμμή.